Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Το θέμα, γιατί έχουμε αρκετές καταγγελίες, τα σχολεία άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα. Ναι. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για φαινόμενα βίας, λεκτικής βίας, ακόμη και ξυλοδαρμία από καθηγητές στα ελληνικά σχολεία. Ναι. Έχουμε τα στοιχεία εδώ. Δεν είναι λίγες αυτές, δυστυχώς, οι καταγγελίες. Είναι ο άγνωστος πόλεμος ουσιαστικά στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. 300-400 καταγγελίες σε βάρος εκπαιδευτικών. Ενώ έχουν φύγει από τη θέση τους, μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, είναι τεράστιος αριθμός. 200 με 250 εκπαιδευτικούς για αυτό το λόγο. Από την ιδιωτική εκπαίδευση, από τη δημόσια παιδεία υπάρχει. Ανθίσταται εκεί τα συμβούλια και δεν απομακρύνονται οι κακοί δάσκαλοι και οι καθηγητές, έτσι. Πάμε στην δεύτερη κάρτα μας. Οι αναφορές οι οποίες γίνονται στη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημοτικά είναι 100 με 110 και 10, με 15 μηνύσεις έχουμε απογονείς κατά καθηγητών και διευθυντών και κατά σχολικών μονάδων. Εγώ θέλω να σου πω ότι υπήρχαν περιπτώσεις ότι ο δάσκαλος δεν ενδιαφέρονταν. Και εκεί πραγματικά ο γονιός βρίσκεται σε πολύ δύσκολο σημείο. Δεν ενδιαφέρονταν, γιατί εντάξει, είχε κάποια άλλα προβλήματα ο άνθρωπος. Ναι. Και δεν απομακρύνεται από τον διευθυντή, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Είναι ζητήματα, ρε παιδί μου, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την προσωπική ζωή του καθενός. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Και μπαίνεις και σε μια διαδικασία να προσπαθήσεις να το αποδείξεις, να μην υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί αυτό, να μπαίνουν και τα παιδιά σε όλη αυτή την ιστορία. Πολύ δυσάρεστα όλα αυτά στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Ο κύριος Θανάσης Κικίνης, πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, είναι κοντά μας εδώ στο Action Τώρα να το κουβεντιάσουμε το θέμα μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Κικίνη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και σε εσάς. Ένα σχόλιο για τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Κοιτάξτε, δεν είδα όλη τα στοιχεία που παρουσιάσατε, αλλά το ζήτημα των καταγγελιών και των επιθετικών εν γέννη συμπεριφορών κατά εκπαιδευτικών είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι καινούριο. Εμείς το έχουμε θίξει ως Ομοσπονδία αρκετές φορές. Ναι. Και μάλιστα το 2018 και το 2019 με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις είχαμε καταθέσει μια πρόταση νόμου η οποία έλαμβανε το αυτονόητο για εμάς του σε περιπτώσεις μηνύσεων για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου να μην σύρονται εκπαιδευτικοί στο αυτόφορο, όχι για κανέναν λόγο, αλλά για να μην διαταράσσεται η διαδικασία της μαθησιακής μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, είχαμε περίπτωση που ο γονέας επιχείρησε το πρωί να ανεβάσει την τσάντα του παιδιού του στην τάξη, κάτι το οποίο απαγορευόταν για να μην υπάρχει κυκλοφορία γονέων ή άσχετων μέσα στο σχολικό χώρο. Ναι. Και έπρεπε να πάνε στη γραμμή. Ο δάσκαλος επιχείρησε να τον σταματήσει. Δεν τα κατάφερε, πήγε ο διευθυντής να το σταματήσει. Βρέθηκαν και οι δύο με μήνυση να τρέχουν και να μην είναι στο σχολείο και να μην κάνουν μάθημα εκείνη την ημέρα. Βρέθηκαν με μήνυση Παρασκευή με κίνδυνο να βρεθούν και το Σαββατοκύριακο μέσα στο κρατητήριο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, γιατί πλήττει τελικά τη λειτουργία του σχολείου. Και το παιδί. Πολλά περιστατικά. Και τα παιδιά. Πολλά περιστατικά. Τα παιδιά εννοείται ότι δηλητηριάζονται από όλη αυτή την ατμόσφαιρα και είναι κάτι εξαιρετικά αρνητικό. Να πω ότι το φαινόμενο αυτό που περιγράφεται διωγγώθηκε κυρίως στην εποχή της πανδημίας, ειδικά με αφορμή την αντιπαράθεση που υπήρχε με κάποιους γονείς που επέμεναν το παιδί του παραδείγματος χάρη να μην φοράει μάσκα ή να μην ακολουθεί τα μέτρα που τα γενικότερα που λαμβάνονταν για την ασφάλεια των μαθητών από τον κορονοϊό. Ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο και εγώ ίδιος αναγκάστηκε να δώσω και κατάθεση στον εισαγγελέα για τέτοια ζητήματα που είχαμε κατά καιρούς να συμβαίνουν. Κάντε μας μια χάρη, πείτε να μην χτυπάνε μέσα, τι χτυπάνε. Τι χτυπάνε. Ενημέρωση είναι από πάνω στον από πάνω όρθο, γίνονται κάποιες εργασίες. Κάνουν εργασίες, Να μην τον κρεμίσουν όμως την ώρα της. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε. Ελάτε. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο χώρος του σχολείου είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος, γιατί οι γονείς έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και πολύ συχνά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από τα μνημόνια και μετά και με την κρίση την υγειονομική, έχουμε μια ένταση των φαινομένων των κοινωνικών αντιπαραθέσεων. Και ένας χώρος όπως η εκπαίδευση που έρχεται σε πολύ στενή επαφή με τους γονείς, είναι λογικό πολλές φορές, λογικό εντός εισαγωγικών η λέξη, να παρουσιάζει τέτοια φαινόμενα. Ναι, κύριε Κικίνη, ακούστε όμως, δεν μιλάμε και τώρα για τις εντάσεις οι οποίες μπορούν με κάποιο τρόπο να αποσοβηθούν και είναι εντάσεις της στιγμής. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς με συστηματική ένταση, συστηματική αδιαφορία πολλές φορές των περιπτώσεων. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός με στην τάξη. Είστε εσείς και τα παιδιά, άρα αξιολογήστε από τα παιδιά. Αν το παιδί είναι δυσαρεστημένο ή τα παιδιά είναι δυσαρεστημένα από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, πολύ δύσκολα θα πάνε στους γονιούς και θα το εκμυστηρευτούν. Θα πρέπει να
με κάποιον τρόπο και ο δάσκαλος να αξιολογείται, με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η κουβέντα για την αξιολόγηση είναι μια άλλη κουβέντα. Και θα σας πω γιατί εννοώ ότι είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Οι περισσότερες καταγγελίες που αναφέρετε δεν έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα. Έχουν να κάνουν με ζητήματα συγκρούσεων άλλου είδους. Δηλαδή βασικών κανόνων συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο. Ή έχουν να κάνουν με διενέξεις μεταξύ μαθητών πάρα πολλές φορές. Άρα πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα έχει κακοποιητική συμπεριφορά, είτε με λεκτική βία, είτε με άλλο τρόπο, ένας εκπαιδευτικός απέναντι στα παιδάκια μέσα στην τάξη? Πώς προστατεύονται οι μαθητές? Καταρχήν, στατιστικά, αφού έχετε στοιχεία, θα νομίζω είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι τα φαινόμενα αυτά είναι ελάχιστα. Έως μηδενικά. Δεν είναι οι περιπτώσεις τέτοιου είδους στην πραγματικότητα όταν φτάνουν και σε τελικό στάδιο εκδίκασης. 300-400 καταγγελίες. Οι καταγγελίες δεν αφορούν κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν αφορούν κακοποιητική συμπεριφορά. Αφορούν διάφορα περιστατικά. Και πόσα από αυτά τεκμηριώνονται. Εγώ δεν θα δεχτώ με τίποτα ότι έχουμε μια μεγάλη μάζα εκπαιδευτικών που παρουσιάζει κακοποιητική συμπεριφορά. Γι' αυτό σας ρωτάμε, πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε λοιπόν. Αυτό που λέει ο Νίκος Υποφάτης, μέσα στην τάξη είναι ο καθηγητής, ο δάσκαλος και τα μικρά παιδιά, παραδείγματος χάρη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εμείς έχουμε ένα βασικό όργανο που λέγεται Σύλλογος Δασκόντων, όπου έχουμε τακτικότατες παιδαγωγικές συνεδριάσεις, όπως συζητούνται τα πάντα, και εννοείται ότι καταγγελίες, δεν θα το πω καταγγελίες, θα το πω αναφορές που γίνονται από γονείς προς τη διεύθυνση του σχολείου για περιστατικά εκπαιδευτικών, συζητούνται πάντοτε στους Σύλλογους Δασκόντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε, γιατί ακριβώς μας ενδιαφέρουν πρωτίστως τα παιδιά. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό δεν σχετίζεται με μια γενικότερη κουβέντα περί αξιολόγησης. Σχετίζεται με τους κανόνες που πρέπει στη λειτουργία σχολική κοινότητα και απαιτεί την καλή συνεργασία του δασκάλου με τους γονείς, την καλή συνεργασία του Συλλόγου Δασκόντων και την καλή συνεργασία και με το Συλλόγο Γονέων και τη λειτουργία του Σχολικού Συμβουλίου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες που μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σχολείο επωφελία της συνεννόησης και της απόσβεσης τέτοιων κρίσεων πρέπει να λειτουργούν. Και εννοείται ότι όταν υπάρχουν αρνητικά φαινόμενα, είμαστε οι πρώτοι που θα προσπαθήσουμε μέσω των. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο πάλι σε μια σειρά. Λέτε, όταν υπάρχουν φαινόμενα μεταξύ μας ή μεταξύ των δασκάλων, πώς το διαπιστώνει κάποιος συνάδελφός σας ότι ο άλλος συνάδελφός σας δεν κάνει για να διδάξει μες στην τάξη, έχει δικά του προβλήματα, έχει κακοποιητική συμπεριφορά, έχει άλλη συμπεριφορά, είναι αδιάφορος? Ποιος το πιστοποιεί από εσάς, στο συμβούλιο μεταξύ σας? Εννοείται ότι τις φαινόμενα που καταγγέλλονται, σας είπα προηγουμένως, ή γίνεται συζήτηση, αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν και οι σχολικοί σύμβουλοι, υπάρχουν οι διεύθυντες εκπαίδευσης. Υπάρχει μια ολόκληρη ιεραρχία η οποία ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Η κουβέντα για την αξιολόγηση είναι μια άλλη κουβέντα που έχει να κάνει με τα γενικότερα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και σε ατομικής. Και επαναλαμβάνω, τα φαινόμενα των μηνύσεων και των καταγγελιών ούτε κατ' ελάχιστον δεν αφορούν πλειοψηφικά τέτοια φαινόμενα που περιγράφεται. Αφορούν άλλα περιστατικά τα οποία συνήθως έχουν να κάνουν είτε με παρεξηγήσεις είτε με διενέξεις που έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα και όχι με τη διδασκαλία που γίνεται μέσα στην τάξη. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, απλά μέσα στη στοιχεία.